Γεια σου, είμαι ο Νικόλα και σε καλωσορίζω στου ενδυνάμει φοιτητέ. Καλώ ήρθε στο πρώτο βήμα στον κόσμο τη ανατομία. Αν είσαι φοιτητή ιατρική, σχολή υγεία ή απλώ αγαπά να μαθαίνει πώ λειτουργεί το ανθρώπινο σώμα, και όχι από τον κρυσάνα είσαι στο σωστό μέρο. Εδώ δεν θα ακούσει παπαγαλία. Θα τα καταλάβει, I hope, θα τα θυμάσαι, I hope too, και ναι, θα τολμήσω να πω, ίσω και να περάσει καλά. Η θεωρία τη ανατομία μπορεί να είναι πολύπλοκη, γεμάτη με άγνωστου όρου, ανατομικά επίπεδα, κατευθύνσει. Όμω ο σκοπό τη, το γιατί τη μαθαίνει, είναι απλό και ξεκάθαρο. Να μπορεί να προσανατολιστεί σωστά μέσα στο σώμα. Να μπορεί να πει πού ακριβώ βρίσκεται κάτι, να περιγράψει με ακρίβεια και να καταλάβει του άλλου επαγγελματίε υγεία. Τα ανατομικά επίπεδα είναι σαν τα σύνορα σε ένα χάρτη. Μπορεί να είναι αόρατα, αλλά χωρί αυτά χανόμαστε. Πρώτο, ο βελίο. Κάθε το επίπεδο από μπροστά προς πίσω. Χωρίζει το σώμα σε δεξί και αριστερό. Αν είναι στη μέση, αν δηλαδή η τομή περνά από τη μύτη, το στέρνο και τον ομφαλό, λέγεται μέσο βελίο. Αν όχι, πάρα Ένα μνημονικό είναι σαν το φερμουάρ, σαν τραβά ένα φερμουάρ που ξεκινάει από το μέτωπο και πάει στα κάτω. Το σώμα ανοίγει σε δύο συμμετρικά μισά, δεξί και αριστερό. Αυτό είναι το μέσο οβελιαίο επίπεδο. Με το πιέο. Η νοητή γραμμή περνάει κάθετα, αλλά από πλάι σε πλάι. Χωρί το σώμα σε πρόσθετο και οπίστιο τμήμα. Σκέψου ότι στέκεσαι στον καθρέφτη, ό,τι βλέπεις μπροστά σου είναι το πρόσθετο, ό,τι δεν βλέπει, καλώ ήρθε στο οπίσθιο. Εγκάρσιο. Οριζόντιο επίπεδο σαν φέτα. Χωρίζει το σώμα σε άνω και κάτω. Το λέμε και αξονικό επίπεδο, γιατί εδώ βασίζονται πολλέ ιατρικέ απεικονίσεις, Όπω για παράδειγμα, το σχάρι, CT MRI. Ένα μνημονικό κανόνα είναι όταν κόβουμε ένα καρπούζι. Και εσύ το κόβεις οριζόντια σε μια φέτα στη μέση. Αυτά τα τρία επίπεδα είναι το α και το β της ιατρικής περιγραφής. Δεν υπάρχει εκεί δίπλα στο σηκώτη όταν κάνεις διάγνωση. Και τώρα που τα επίπεδα ήταν τα νοητά σύνορα που είπαμε και πριν σε ένα χάρτη, σε έβαλαν στο κλίμα, στο επόμενο πάμε για τι κατευθύνσει, δηλαδή την πηξίδα τη ανατομία. Ξεκινάμε με άνω και κάτω. Άνω είναι πιο κοντά στην κορύφη του σώματο, στο κεφάλι, ενώ κάτω πιο κοντά στα πόδια. Παραδείγματο χάρη, το μοιραίο στο, ο μοιραίο, είναι στο άνω τη κνήμη. Κνίμη κνήμη είναι το κάτω μέρο του ποδιού, ένας μνημονικός κανόνας είναι ότι μπορείς να βάλεις έναν ανελκυστήρα στο σώμα σου. Όσο πιο ψηλά ανεβαίνεις, τόσο πιο άνοισε. Ενώ όσο κατεβαίνεις, πας πιο κάτω, στα πιο κατώφεροι επίπεδα. Έσω και έξω. Έσω, πιο κοντά στη μέση γραμμή του σώματος. Έξω, πιο μακριά από αυτήν. Παράδειγμα, ο αντίχειρας είναι έξω του μικρού δακτύλου, στην ανατομική θέση πάντα. εγγύ και άπο. Χρησιμοποιούνται κυρίω για τα άκρα, δηλαδή χέρια-πόδια. Εγγύ πιο κοντά στην άρθρωση, βάση του άκρου, ενώ άπο πιο μακριά από αυτήν. Παράδειγμα, τα δάχτυλα είναι από του ώμου. Τώρα θα πρέπει να φανταστεί τον νόμο σαν αφετερία. Όσο πλησιάζει, τόσο πιο εγγύ είναι, ενώ όσο απομακρύνεσαι, τόσο πιο άπο είναι. Πρόστιο και πίστιο πρόστιο είναι η μπροστινή επιφάνεια του σώματο, ενώ ο πίστιο είναι η πίσω επιφάνεια του σώματο. Παράδειγμα το στέρνο είναι πρόστια τη καρδιά, ενώ η ομοπλάτη είναι ο πίστια του θώρακα. Ένα μνημονικό είναι ότι φαντάσου να βγάζει μια selfie. Ό,τι φαίνεται στην κάμερα είναι μπροστά. Ό,τι κρύβει στην πλάτη σου δηλαδή είναι πίσω. Ομόπλευρο και τερόπλευρο ομόπλευρο στην ίδια πλευρά του σώματο, ετερόπλευρο στην αντίθετη πλευρά. Το δεξί χέρι και το δεξί πόδι είναι ομόπλευρα, ενώ το δεξί χέρι και το αριστερό πόδι είναι ετερόπλευρα. Επιπολή και εντοβάθη. Επιπολή κοντά στην επιφάνεια του σώματο, εντοβάθη βαθύτερα μέσα στο σώμα. Το δέρμα είναι επιπολή μειών, ενώ τα οστά είναι εντοβάθη σε αυτές τις κατευθύνσεις θα ήθελα να θυμάσαι, να σκεφτείς βασικά, τα layers σε ένα Photoshop. Το δέρμα είναι το πρώτο layer, superficial ή επιπολής, ενώ οι μύες και τα οστά είναι πιο εντοβάθη layers. Μιλήσαμε για τα νοητά σύνορα, για την πηξίδα, ήρθε η ώρα να μιλήσουμε και για τον ίδιο το χάρτη. Και ποιο είναι αυτό, το ανθρώπινο σώμα. Για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε όλα τα προηγούμενα σωστά, πρέπει πρώτα να έχουμε μια σταθερή βάση. Αυτή λέγεται ανατομική θέση. Είναι σαν το default του ανθρωπίνου σώματο. Πώ είναι, πολύ συγκεκριμένα. Είναι όρθιο ή όρθια, πόδια ελαφρώ ανοιχτά, χέρια τεντωμένα στο πλάι, παλάμη στραμμένη μπροστά. Κεφάλι και μάτια κοιτάνε μπροστά. Όλα όσα λέμε στην ανατομία, άνω, κάτω, πρόστια, έξω κτλ. βασίζονται Πάντα σε αυτή τη θέση. Ακόμα και αν το σώμα είναι εξαπλωμένο ή σε άλλη στάση. Και αυτό ήταν. Έμαθε να προσανατολίζεσαι το σώμα, να το κόβει σωστά και να μιλά τη γλώσσα τη ανατομία χωρί να μπερδεύεσαι. Θυμήσου, τα επίπεδα σου δείχνουν πώ να χωρίζει. Οι κατευθύνσει σου λένε πού να πα και η ανατομική θέση είναι ο χάρτη από τον οποίο ξεκινάνε όλα. Αν σου άρεσε το βίντεο, κάνε like, γράψε μου στα σχόλια. Τι άλλο σε δυσκολεύει στην ανατομία και πατάει Γιατί έρχονται πολλά και πιο βαριά. Και τώρα, στείλω για ένα φίλο σου, μπα και περάσει και αυτό στην ανατομία. Μην ξεχνά και τα social media, Insta, X, TikTok, Facebook, που εκεί θα βλέπει πρώτο αποκλειστικό περιεχόμενο. Είμαι εδώ για να κάνουμε την ιατρική λιγότερο τρομακτική και πιο ξεκάθαρη. Τα λέμε στο επόμενο μάθημα.